άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, καβαλιώτισες και καβαλιώτες, για ακόμη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, που δείχνει ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας. Που δείχνει ότι όλα αυτά τα σωματεία και όλοι αυτοί οι φορείς στέκονται στο πλευρό μας, δίνοντάς μας όθηση και δείχνοντάς μας τον δρόμο. Τον δρόμο του αγώνα, της διεκδίκησης, της υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων μας. Είναι σαφές το μήνυμα που μας στέλνει η εταιρεία ότι όποιος θέλει να αποποιηθεί το σωματείο του και να γυρίσει στη δουλειά, να φύγει από την επίσκηση που κάνουμε από τις αρχές Ιανουαρίου με συνθήκες που θα συμφωνήσει η εταιρεία για αυτός, μπορεί να το κάνει σε ένα καινούριο σχέδιο για το νέο πρίνο. Είναι σαφή και απάντηση που δίνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι μέσω των γενικών συνελεύσεών μας και είναι σαφή και απάντηση που δίνετε και εσείς μαζί μας απέναντι στην εταιρεία, προς την εταιρεία. Κανένας εργαζόμενος μόνος του, κανένας απολυμμένος μόνος του, όλοι μαζί συνεχίζουμε το δρόμο του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Οι φορείς και τα σωματεία μιλούν ξεκάθαρα. Θα πούνε ένα μεγάλο όχι στη φτωχοποίηση της καβάλας, στα σχέδια που έχουν χαράξει η εταιρεία με πολιτικούς κύκλους, ενάντια στη διεκδίκηση και στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων μας. Επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι από τον καναπέ δεν κερδίζουμε τίποτα. Ήρθε η ώρα στους δρόμους, ενώνοντας τη φωνή μας ο ένας με τον άλλον οι εργαζόμενοι, να βροντοφωνάξουμε stop, τέλος. Όπως σε εμάς, όπως στη Λάρκο, όπως σε όλα αυτά τα σωματεία που διαδραματίζονται οι προθέσεις δήθεν για εξυγίανση και εξυγχρονισμό, ήρθε η ώρα να ακούσουν το μεγάλο όχι, γιατί φτάνει πια στις πλάτες μας να θησαυρίζουν οι εταιρείες και να μην λογαριάζουν τις οικογένειές μας, να τις μετράνε σαν νούμερα. Θα τους δείξουμε το δρόμο ότι όσοι οι εργαζόμενοι δείχνουν τη βοήθειά τους στις εταιρείες για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, να κερδοφορήσουν για να εξασφαλίσουμε εμείς το εργασιακό μας βίο, με τον ίδιο δυναμικό τρόπο μπορούμε να διεκδικήσουμε, να υπερασπιστούμε τις οικογένειές μας, την αξιοπρέπειά μας, την ασφάλεια στην εργασία μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο καλλιτέχνες που βρίσκονται σήμερα κοντά μας, την κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Μανώλη τον Αντουλιδάκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί χωρίς δεύτερη σκέψη στην πρόσκληση να υλοποιηθεί αυτή η πρωτόγνωρη για κινητοποίηση στην πόλη μας κινητοποίηση, αυτή η συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς δεύτερη σκέψη, τριάξαν το πρόγραμμά τους και τρέξαν στην καβάλα για να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτόν τον αγώνα μας. Είναι σημαντικό για μας να βλέπουμε ότι και η τέχνη και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης είναι εδώ και εκφράζουν αυτό που πραγματικά είναι τέχνη. Μας δίνουν το δικό τους μήνυμα ότι με αλληλεγγύη κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους δίνω την πάσα να συνεχίσουν αυτή και αυτή την όμορφη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Η απάντηση που θα πάρουν είναι ξεκάθαρη. Καμία εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Οι εργαζόμενοι και απεργίες θα κάνουμε και θα διεκδικούμε το δίκαιο μας. Είμαστε σήμερα εδώ στο πλευρό σας, στους εργαζόμενους με τα πορτοκαλί τζάκετ, που είναι πετώναρμες στο σωματείο τους, που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή, που διεκδικούν συνθήκες δουλειάς αξιοπρεπέστατες που να συμβαδίζουν με τον 21ο αιώνα. Ο αγώνας σας είναι αγώνας όλων των εργαζομένων.